Στα δικά μας και πάλι, για τρίτη συνεχόμενη μέρα τα πιέρια όροι καίγονται με την Μεγάλη Πυρκαγιά να καταστρέφει ανενόχλητη δύσβατη περιοχή μεγάλου φυσικού κάλους. Οι επιστήμονες ανησυχούν ιδιαίτερα, καθώς βρισκόμαστε μόλις στη δεύτερη μέρα του Απριλίου, στην καρδιά της Άνοιξης, και κανείς δεν θέλει να φανταστεί τι μπορεί να συμβεί το φετινό καλοκαίρι. Το ημερολόγιο γράφει 2 Απριλίου. Κι όμως, τα πιέρια όροι φλέγονται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Η Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα σε μια δύσβατη περιοχή γεμάτη χαράδρες. Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της, προκειμένου να σταματήσουν την κατεύθυνση που έχει πάρει προς την Κοζάνη. Οι επιστήμονες βρίσκονται πλέον σε κόκκινο συναγερμό. Η αντιπυρική περίοδος λόγω κλιματικής αλλαγής φαίνεται πως πλέον ξεκινά νωρίτερα. Ο θερμός και άνυδρος χειμώνας, παράλληλα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, έχουν ξεράνει τα δασικά καύσιμα, διευκολύνοντας έτσι την ανάφλεξή τους. Είχαμε έναν άνυδρο και ξηρό χειμώνα, ο οποίος έχει αυξήσει τη διαθεσιμότητα αυτών που ονομάζουμε νεκρά δασικά καύσιμα, πεσμένα φύλλα, κλαδιά, μικρή θάμνη που έχουν ξεραθεί. Και οι θερμές και ξηρές συνθήκες που επικρατούν το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αποκορύφωμα το τελευταίο τρίμηνο, έχουν οδηγήσει στα καύσιμα αυτά να είναι σε τέτοια ξερή κατάσταση που να είναι εύκολο να πάρουν φωτιά. Οι ειδικοί ανησυχούν. Το επερχόμενο καλοκαίρι όλοι φοβούνται ότι θα είναι το πιο εφιαλτικό σε σχέση με όλα τα προηγούμενα. Το καλοκαίρι αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή και για καύσωνα και για πυρκαγιές. Η κατάσταση λοιπόν προειδεάζει για ένα καλοκαίρι όπου ανησυχούν τα σχέδια. Τέλος, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προετοιμασμένοι. Την ίδια ώρα οι πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες συνεχίστηκαν και σήμερα, με τον κόσμο να κυκλοφορεί με καλοκαιρινά κοντομάνικα. Καθόλου φυσιολογικό. Δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τι θα γίνει. Θα πεθάνουμε, δεν θα μπορούμε να βγαίνουμε έξω, να πάμε στις δουλειές μας. Σήμερα 30 βαθμούς, έτσι δεν είναι, 29-30, χάλια. Μάρτιο, Απρίλιο μήνα. Το θερμόμετρο σήμερα έδειξε 31,6 βαθμούς Κελσίου στο Άργος και στα Χανιά, 31,2 στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας και 30,8 στην Αίγινα. Έχουν αλλάξει εποχές, δεν υπάρχει πλέον διαχωρισμός εποχών. Και όλα αυτά ενώ τα κύματα αφρικανικής σκόνης κάλυψαν και σήμερα πολλές περιοχές της χώρας.